Κατά το Πάσχα αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου οι εργασίες για την αποπεράτωση του Δημοτικού Γυροκομείου Πολυγύρου. Ο Δήμαρχος Πολυγύρου Αστέριος Ζωγράφος υπέγραψε τη σύμβαση για την υλοποίηση του έργου κατασκευή πρότυπου Δημοτικού Γυροκομείου Πολυγύρου Αποπεράτωση με την ανάδοχο εταιρεία η οποία μάλιστα δεσμεύεται να το παραδώσει μέσα στους επόμενους 18 μήνες. Η παρέμβαση προπολογισμού. 3.143.000 ευρώ ενταγμένοι στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων αφορά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του υφιστάμενου γεροκομείου Πολυγύρου που αποτελεί τρεις ορόφους σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό του. Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί ο φέροντος οργανισμός και οι εξωτερικές και εσωτερικές τυχοποιίες. Στον πρώτο όροφο προβλέπονται αίθουσε διεύθυνση και αναμονή, γραφεία, ιατρία, αναρωτήριο, θάλαμος προσωπικού εστιατόριο μαγειρίο, βιβλιοθήκη, αίθουσες εργασιοθεραπείας, φυσικοθεραπείας, γυμναστήριο, βεσέ, χώρος πλυντηρίου, μηχανοστάσιο, ασανσέρ. Ο δεύτερος περιλαμβάνει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, δωμάτια, μονόκλινα, δίκλινα δωμάτια για άτομα με ειδικέ ανάγκε και ασανσέρ, ενώ ο τρίτο όροφος δωμάτια καθιστικά και βοηθητικού χώρου. Στον περιβάλλοντα χώρο θα γίνει επίση διαμόρφωση με διαδρόμου από πλακόστρωτα και πράσινο, ενώ το οικόπεδο θα περιφραχτεί με συμπαγέ στοιχείο και καγγελό.